Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στα λάθη που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω των εμπλοκών που προέκυπταν από το γεγονός ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν την ιδιοκτησία του προγράμματος, αναφέρθηκε από τον Παλή της Ινδονησίας η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde. Ναι, έγιναν λάθη, ειδικά στο αρχικό πρόγραμμα. Υπήρχαν λανθασμένοι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές. Πάντα στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με άλλες χώρες με τις οποίες είχαμε πρόγραμμα, παραδέχθηκε η επικεφαλής του Ταμείου. Μακριά από πληστηριασμούς, κούρεμα και πωλήσεις βρίσκονται οι κόκκινοι ξενοδοχειακοί όμιλοι με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς οι τράπεζες βλέπουν σημαντικά περιθώρια βελτίωση στο κλάδο λόγω τουρισμού. Όπως εξηγούν στο insight.gr στελέχη με γνώση του κλάδου, οι τράπεζες έχουν βάλει τις τουριστικές επιχειρήσεις στον πάγο, αφήνοντας για αργότερα τις πωλήσεις σε φανς των κόκκινων δανείων που ανήκουν σε ξενοδοχεία, καθώς ευελπιστούν ότι είτε θα πρασινίσουν είτε θα περιοριστούν τα ανοίγματα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα της διευθέτησης των κανόνων λειτουργίας των εικονικών πάροχων στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, καθώς αναμένεται πολύ σύντομα να δώσει οριστική λύση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Fortinet είχε προσφύγει από τον Οκτώβριο του 2016 στην Επιτροπή, προκειμένου να βρεθεί το πλαίσιο κανόνων ώστε να καταστεί ιδεατός πάροχος κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η Εθνική Επιτροπή αναμένεται να ορίσει συνεδρίαση προκειμένου να καθορίσει εκείνη την τιμή για την επινοικίαση του δικτύου των παροχών κινητής τηλεφωνίας στην Fortinet. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δίκτυο μόνο κειμένη 610,51 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,45% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.